Εδώ είναι η 14η έκθεση αξιολόγηση που επικαλέστηκε προχθές ο κύριος Υπουργός για να μην δώσει παράταση που τελικά και με την παρέμβαση της ΠΕΔ και τα λοιπά και την κατακραυγή όλων. Έδωσε ότι μέχρι το Σεπτέμβριο του 22 πρέπει να έχει κυρώσει τους δασικούς χάρτες. Αν όπως λέει ο κύριος Χιλετζάκης. Τι σημαίνει αυτό μέχρι. Σημαίνει ότι πρέπει να έχει τελειώσει. Αμετάκλητα. Είναι μνημονιακή συμφωνία. Βεβαίως, κύριε Δασκαλάκη. Στα πλαίσια της οποίας τι κάναμε, βάλαμε το κάρο μπροστά από το άλλο. Κύριε Κοντζαβασάκη, μας λέτε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Σας λέω αυτό που λένε γιατί τα κείμενα της Κομισιόν. Αυτό λένε τα κείμενα της Κομισιόν. Μία βόμβα ολκής πέταξε στη διάρκεια της εκπομπής ώρα αιχμής ο νομικός Νίκος Κοντζαβασάκης για το θέμα των δασικών χαρτών, λέγοντας ούτε λίγο ούτε πολύ ότι αποτελεί μνημονιακή δέσμευση που πρέπει να έχει κλείσει οριστικά και αμετάκλητα το Σεπτέμβριο του 2022, δηλαδή σε λιγότερο από 3 μήνες. Τι κάναμε, πρασινίσαμε το χάρτη για να είμαστε εντάξει, αυξάνοντας κατά εκατομμύρια στρέμματα το δασικό χαρακτήρα εκτάσεων που ούτε κατά διάνοια δεν ήταν ή δεν είναι ποτέ δασικές. Και τι κάναμε, κυρώσαμε, τρέχουμε να κυρώσουμε το χάρτη για να είμαστε εντάξει στην μνημονιακή υποχρέωση και μετά κοιτάζομαι να δούμε οι πολίτες πώς θα βγάλουν το υποζύγιο που τους έχουμε βάλει στο νόμο κάνοντας αντιρρήσεις, ενστάσεις και όλα αυτά. Την ίδια ώρα αίσθηση προκάλεσε και η τοποθέτηση της διοικήτριας της αποκεντρωμένης διοίκησης Κρήτης Μαρίας Κοζηράκη για το τι ακριβώς έχει αλλάξει ή δεν έχει αλλάξει τους τελευταίους 14 μήνες στο θέμα των δασικών χαρτών. Εγώ θεωρώ ότι από πέρσι τέτοια εποχή δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα. Έτσι, από αυτόν τον τρόπο. Έτσι, ότι μπράβο. Το δημόσιο αυτό θα υποβάλει. Είναι εξαιρετικά έντιμη η τοποθέτησή σας, διότι πράγματι κανένα ιδιοκτησιακό δεν λύθηκε έτσι όπως το λέτε. Αυτό είναι πραγματικότητα. Ωστόσο, μέσα σε αυτό το θολό τοπίο των δασικών χαρτών φαίνεται ότι ξεπροβάλλει και μια μικρή ελπίδα από μια παρεμβατική κίνηση που ετοιμάζει μέσα στην εβδομάδα η Περιφερειακή Ένωση Δήμων της Κρήτης, όπως τόνισε στην εκπομπή ώρα αιχμής ο Γιάννης Κουράκης. Εκείνο όμως που έχουμε και θα το ανακοινώσουμε αυτή τη εβδομάδα, δουλεύουμε, συνεργαζόμαστε πάρα πολύ και με τον κύριο Πατεράκη, με τον κύριο Σιλαντζάκη και με τον εκπρόσωπο των αγροτών, κτηνοτρόφων, τον κύριο Κουζαμπασάκη, που τα ξέρει πάρα πολύ καλά τα ζητήματα, και ο κύριος Κουκιάδας. Ετοιμάζομαι παρέμβαση πάλι αυτή τη βδομάδα. Πιστεύω την έχουμε ολοκληρώσει, εν πάση περιπτώσει, την ρετουσάρα μου, όπως λέμε. Μία παρέμβαση που είναι, κάνουμε, ας πούμε, και πρόταση. Ναι, πρόταση, συμπεράσματα και πρόταση και τι πρέπει ακόμα μάλιστα να γίνει. Γιατί χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά να γίνει. Εκείνο που θέλουμε να πούμε ως Περιφερειακή Ένωση και συνεργαζόμαστε με όλους, ότι εμείς από την πρώτη στιγμή παρεμβήκαμε, λέμε, δεν θα αφήσουμε κανέναν πολίτη μόνο του, δεν θα αφήσουμε κανέναν φορέα μόνο του, κανένα νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, κανέναν ακτινοτρόφο ή κανέναν αγρότη που σε αυτή τη φάση αδικούνται. Ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, Μύρος Χιλετζάκης, έκανε λόγο για ομοιρία χιλιάδων πολιτών στην Κρήτη που προσπαθούν να αποδείξουν την περιουσία τους, κάτι που πλέον διαμορφώνεται σαν ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα, ενώ ξεκάθαρο ήταν και το ξέσπασμα του συντονιστή της Επιτροπής Δασικών Χαρτών, Μανώλη Πατεράκη. Μετά από τις δεσμεύσεις του κυρίου Σκρέκα και με την καθοδόν του στην Κρήτη, στην αποκεντρωμένη διοίκηση, που συνάντησε και τους αγροτικούς φορείς, συνδικαλιστές, αλλά και την τοπική αυτοδιοίκηση Α και Β βαθμού, εμείς είχαμε διαβεβαιωθεί ότι με τη νέα ανάρτηση των δασικών χαρτών όλα αυτά θα διορθωθούν. Και ο ίδιος ο Υπουργός μας είχε πει: δεν χρειάζεται να κάνετε αιτήσεις, μην κάνετε τίποτα. Κάντε λίγο υπομονή, θα δώσουμε τις παρατάσεις και θα διορθωθεί ο χάρτης. Ο διορθωμένος χάρτης που έληγε 31 Μαΐου ξαναδείχνει το ίδιο αμπέλι, το ίδιο αγροτεμάχιο να είναι το μισό δασικό και το άλλο μισό να είναι καλλιεργήσιμο. Σε ποιους πολίτες απευθύνεται, τόσο πολύ υποτιμούν την νοημοσύνη μας? Δεν τρέπονται λίγο? Τι είναι αυτά που μας λένε? Έρχονται μετά από ένα χρόνο, έρχεται εδώ πέρα, λέει μην κάνετε αντιρρήσεις. Θα το λύσω. Αναλαμβάνει την ευθύνη, την πολιτική παρουσία των τοπικών αρχόντων. Και τώρα έρχεστε και μας λέτε σε 15 μέρες ότι έχει προθεσμία με μη επανδρομένες υπηρεσίες, με ο κόσμος που δεν έχει παππούς για να βάλει. Είναι απόλυτη εξαθλίωση. Κύριος Κρέκας, άμα δεν κάνω λάθος, ότι θα εξετάσει και τις περιπτώσεις του λόγου τιμής. Τα λέω καλά, Μύρο? Ναι. Ωραία. Ακριβώς. Πώς λοιπόν, με τι τίτλους θα εξετάσουν το λόγο τιμής?
αυτό το λόγο τιμής που όλοι ξέρουμε ότι το έχουμε στην Κρήτη. Θα να παραδεχτούμε εκεί στην κουβέντα μας αυτά τα βήματα μετά την ολοκλήρωση του νόμου Χατζηδάκη, τα οποία έχουν βελτιώσει και έχουν απελευθερώσει πάρα κύριε Σενετάκη, πολλά εκατομμύρια θα στηρίξουμε την προσπάθεια, εφόσον είναι δίκαιο και νόμιμο αυτό το αίτημα, φυσικά και οφείλουμε. Είναι χρέος μας.